σχεδιασμό για τις επόμενες κινήσεις. Τρίτον, όπως αναλύθηκε πάρα πολύ για το μενό από την κυρία Σαΐα, η Τελεμοσέ αποσκοπεί και περιμένει την ολοκλήρωση των σημαντικών έργων υποδομής, διότι θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες μας, τόσο στη μεταφορά υποδομάτων όσο και στη μεταφορά των επιβατών, θα βελτιωθούν με τον πλέον κατηγορητικό τρόπο. Τέταρτον, η Τελεμοσέ, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έχει ένα πολύ έμπειρο προσωπικό το οποίο λειτουργεί τα τρένα σε ένα δίκτυο το οποίο έχει τις ιδιαιτερότητες της επίσης. Το δίκτυο το οποίο έχει παρουσιαστεί από πολλές πηγές από την Ευρωπαϊκή σήμερα ουσιαστικά δεν είναι δίκτυο στην Ελλάδα, είναι ένας άξονας βορράς-νότος, ο οποίος, όπως συμφωνούμε όλοι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι χωρίς γραμμής και μη διεκδικητούμενος. Όπως είπα και πριν, και αναλύθηκε και από την εκπρόσωπο της ΕΡΟΣΕ, η ΕΡΟΣΕ αναμένει την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, όπως θα βλέπουμε και στο δικό του χάρτη, προς την Πάτρα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής με το Θεάσιο και με τις τελειώσεις και φυσικά στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη και μπορεί να χώρεσε. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε ή σχεδιάζουμε και προσδοκούμε με την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, ουσιαστικά, με την ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτροδότητας γραμμής, θα έχουμε δυνατότητα να συνδέσουμε σιδηροδρομικά την τρίτη μεγαλύτερη χώρα επόμενη της χώρας με το κλιμάκι και ό,τι αυτό σημαίνει για τη μεταφορά των βηματών, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε και το λιμάνι της Πάτρας, τόσο σε πνευματικό όσο και σε ενδεχομένω σε πνευματικό έργο, δημιουργώντας ουσιαστικά και εκεί δυνατότητα για διαδικτυακές μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τώρα το άξονα Βορράς Νότος και την ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτροδότητας γραμμής και της τηλεδιοίκησης της σηματοδότησης, θα έχουμε δυνατότητα, πολύ συνοπτικά να σας πω, ότι στο εμβατικό έργο να βελτιώσουμε κατά πολύ σημαντικό και τους χρόνους μας και την ποιότητα της υπηρεσίας, να γίνουμε ανταγωνιστικοί εναντίον του αεροπλάνου, για παράδειγμα, και βέβαια να αυξήσουμε την πολιτικότητα της γραμμής. Να βάζουμε δηλαδή περισσότερα δρομολόγια, περισσότερα τρένα μέσα σε μια φυτρή γραμμή. Και βέβαια και ακόμα να διαφοροποιήσουμε και τα δρομολόγια. Όπως είπα, αν θυμάμαι κάποιος παλιά, σε εξπέρεση, δερσίτη, απλό και το καθεξής. Στα εμπορεύματα, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι να έχουμε δυνατότητα να δρομολογούμε περισσότερα τρένα προς το εξωτερικό, να μειώσουμε τα κόστη, όχι μόνο λειτουργίας, διότι η ηλεκτροκίνηση είναι τεχνικός πιο φθηνό από το δίζελ, αλλά και τη συντήρηση, διότι το περιφερειακό, το οποίο είναι το επικοινούμενο, είναι φθηνότερο στη συντήρηση, και να έχουμε δυνατότητα μεγαλύτερων αποστάσεων διάνυσης με αποτέλεσμα φθηνότερα να μπορούμε να φτάνουμε σε τελικούς προορισμούς, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ολοκλήρωσης έργου υποδομής, το οποίο είχε άμεσα αποτελέσματα στις λειτουργίες και στο αποτέλεσμα το οικονομικό και παραγωγικό της εταιρείας μας, ήταν η ολοκλήρωση της γραμμής σύνδεσης του λιμένου του Νέου Ιωνίου, που προσελκύει την Κόσκο με το Θεάσιο και με το σιδηροδρομικό άξονα. Με την ολοκλήρωση αυτής της γραμμής, σχετικά άμεσα ξεκίνησαν, όπως αναφέρθηκε και ο κ. Διδασκόπουλος το πρωί, τα τρένα της Κόσκο προς την κεντρική Ευρώπη και μάλιστα αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι η ανταγωνιστική χρόνη που έχουμε από τον Πειραιά σαν Τρενοσέ προς χαρακτηριστικούς προορισμούς στην κεντρική Ευρώπη, τους οποίους τους αναφέρουμε και στο χάρτη. Και όπως αναλύθηκε και το πρωί, το πλεονέκτημα των μετακινήσεων μέσω του Πειραιά είναι ακριβώς ο μεταχειριστοποιημένος χρόνος μετάβασης του τελικού προορισμού. Μπορεί να είναι τώρα πρακτικό, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα και ο χρόνος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο για εμάς. Συμπληρωματικά με το λιμάνι του Νέου Ιωνίου, ρόλο αντίστοιχο διαδραματίζει προφανώς και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που έχει πρόσβαση ο σιδηρόδρομος ιστορικά και γι' αυτό και η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά είναι και μια παραδοσιακή ιστορική πύλη εμπορευμάτων προς τα Βαλκάνια. Και μάλιστα το πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης είναι ότι σαν λιμάνι βρίσκεται μόλις 100 χιλιόμετρα από τα βόρεια σύνορα της χώρας και μόλις 500 χιλιόμετρα κοντύτερα από τους προορισμούς των Βαλκανίων σε σχέση με τον Πειραιά. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι παράλληλα και συμπληρωματικά με τον Πειραιά ρόλο αντίστοιχο παίζει και η Θεσσαλονίκη με το λιμάνι και με την υπάρχουσα πρόσβαση του σιδηροδρόμου μέσα στο λιμάνι. Και βέβαια
υπάρχει πρόσβαση και προς τους ορισμούς άξονες την Εγγραντία και τους διεθνείς διαδιαδρόμους και αυτό το αποτέλεσμα, αυτή μάλλον αυτός ο όλος του Ναΐου στη Θεσσαλονίκη θα αντικατοπτρίζεται και στην επαγγελματική δραστηριότητα της ΤΕΝΟΣΕ που τουλάχιστον μέχρι πριν την έναρξη των δρομολογιών από το εικόνιο ένα μεγάλο ποσοστό των εμπορευμάτων διεκδίνουν μέσω του Ναΐου της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να δούμε κάτι το οποίο εκτίθηκε σήμερα από πολλές μικρές γωνίες και έχει να κάνει με το πόσο, ποια είναι η παρουσία ιδιαίτερα του σιδηροδρόμου στη χώρα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Αν δούμε λίγο κάποια στοιχεία που είναι αρκετά πρόσφατα, τα οποία σας δείχνουμε, τόσο σε επίπεδο μήκους του δικτύου ως προς την έκταση της χώρας, υπολοιπόμαστε πάρα πολύ από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα και ως προς το μεταφορικό έργο το οποίο εκτελούμε στην Ελλάδα, τόσο σε επιβατικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Αυτό το στοιχείο που δείχνει ουσιαστικά μια καθυστέρηση της χώρας μας στην ανάπτυξη των συντροφικών μεταφορών και σε υποδομή αλλά και σε λειτουργία, ουσιαστικά δείχνει όμως και τις προοπτικές που υπάρχουν, ούτως ώστε να γίνουν εδώ σημαντικές επενδύσεις, σημαντικά πράγματα για την ανάπτυξη του συντροφικού όχι μόνο δικτύου, αλλά και των μεταφορών σε συνέχεια του δικτύου. Στον τομέα των πνευματικών μεταφορών στην χώρα μας, η χώρα μας είχε ουσιαστικά το μικρότερο μερίδιο αγοράς μεταφορών επιβατών με το σιδηρόδρομο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι προφανές ότι πέραν του υπαρχόντος δικτύου, το οποίο δεν είναι δίκτυο, δεν δίνει πολλές δυνατότητες διασύνδεσης, είναι προφανώς και η κουλτούρα του κόσμου στη μέση, η οποία δεν μεταδικούσε ποτέ παρά μόνο στο ιδιωτικό κίνητρο σαν το κίνητο. Βέβαια, αυτό το ζητούμενο, αυτή η εικόνα, ειδικά τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης και των καυσίμων και των ενδεχομένων συντροφιών, φαίνεται να αλλάζει ειδικά στην διαδρομή αυτή της Θεσσαλονίκης για μας. Εκεί εμείς καταγράφουμε ένα τρίτο της συμβατικής κίνησης. Προφανώς η εικόνα αυτή οφείλεται και στην κατάσταση την οικονομική, αλλά και στην δική μας δυνατότητα να ασκούμε μια τιμολογιακή πολιτική στον επιβατικό τομέα, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο εφάμενη με εκείνη των αεροπορικών επιχειρήσεων, δηλαδή με τιμές με εκτός σημαντικές ως προς τη αν κρίνει κάποιος το εισιτήριο νωρίς, με προσφορές πολλές, οτιδήποτε εξής. Στον υπολογιστικό τομέα, ενώ σε παραδοσιακά ως προς τα εσωτερικά δρομολόγια της οποίας θέλει, στηρίζεται κυρίως σε κάποιες spot μεταφορές, οι οποίες έχουν να κάνουν για παράδειγμα με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης που μεταφέρουν με τα τέθλα, αλλά για μια υπηρεσία η οποία έχει θεσπιστεί τα τελευταία δύο χρόνια και έχει να κάνει με την συστηματική, τακτική και καθημερινή σύνδεση, το οποίο μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των δύο λιμανιών με το σιδηρόδρομο. Είναι μια υπηρεσία όπως το λέμε ICS, συνδεδεμότητα δικάριος άνθρωπο, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχέσιο για να μιλήσουμε εξειδικευμένα για αυτή, αλλά ουσιαστικά αυτή η υπηρεσία ήταν κάτι που το οποίο από τη χώρα, δηλαδή μια καθημερινή και τακτική σύνδεση για εμπορεύματα με το ΔΕΕ μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρει συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς από τη διακίνηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης μέσω αυτής της υπηρεσίας, διότι πέρα από ότι για πρώτη φορά φέραμε στα μέτρα και στις απαιτήσεις αγοράς τόσο προς την τιμολόγηση όσο και ως προς τους χρόνους παράδοση παραλαβή των εμπορευμάτων στις αποθήκες, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και μια πολύ καλή συνέπεια με το φορτηγό για το πρώτο και το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και πλέον μέσα από αυτή την υπηρεσία προσφέρουμε ολοκληρωμένες πόρτα-πόρτα υπηρεσίες μεταφορές εμπορευμάτων, κοντέινερ, στον τελικό πελάτη, κάτι που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στο διεθνές πεδίο, οι μεταφορές μας, όπως είπαμε, είναι κυρίως μέσα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλονίκης γενικότερα θα έλεγα και των Βαλκάνιων κοινών μας, αλλά και μέσω αυτών, μέσω της προς την Κεντρική Ευρώπη. Προσφάτως και με την έναρξη των δρομολογιών από την Κόσκο, βρισκόμαστε στη θέση να φτάνουμε σε προορισμούς, μάλιστα με διαδοχικούς χώρους του χρόνου προς την Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα ως προς τα αποτέλεσμα της ΕΝΟΣΕ σε σχέση με τα εμπορεύματα. Μεταξύ του 2013 και του 2014, όπου βλέπουμε μια συγκεκριμένη
τίποτα παραπάνω παρά μόνο ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται ακριβώς στην έναρξη της δραστηριότητας από την Βόσκο και στα διεθνή δρομολόγια. Φαίνεται στην ανάλυση που υπάρχει παρακάτω. Και μάλιστα, εάν αυτό το δούμε σε επίπεδο κοντέρια, βλέπουμε ότι το 2013 από τη συνολική μεταφορική ικανότητα που είχαμε το 6% ήταν κοντέρια, 14% με την Βόσκο, με τη συνεργασία με το λιμάνι της Νέα Λιβόνια, περίπου διπλασιάστηκε. Και σε επίπεδο αριθμού τρένων βλέπετε ότι βγήκαν το 2014 60 τρένα από την Βόσκο, από το Νέα Λιβόνια, ενώ για το πρώτο εξάμεινο του 2015 έχουν κάνει 96. Αυτή η αριθμή προφανώς είναι πάρα πολύ μικρή ακόμα, εάν συγκρίνουμε τώρα με λιμάνια όπως το Αμβούργο και την Ρότερνταμ. Ωστόσο, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ουσιαστικά η τάση. Έχοντας λοιπόν λάβει αυτά τα δεδομένα για την εταιρεία ή την ΤΕΝΟΣΕ, μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι το δικό μας όραμα, όπως και επιστημονικά και ιστορικά το εξήγησε ο κ. Διασκόπουλος στο πρωινό σέσιο, είναι ουσιαστικά να καταστήσουμε την ΤΕΝΟΣΕ, τον κύριο σιδηροδρομικό πάροχο παγκόσμιων φορτιαστικών αλυσίδων που ξεκινάνε από την Άπα Ανατολή και ολοκληρώνεται στην κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη μέσω της Ελλάδος, μέσω της